Καταρχήν να πω, Σταυρόπουλος Κώστας, εκ μέρους της Διοίκησης του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου. Κύριε Τεντώμα, κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καταρχήν να πω, για να γνωρίζει και το Δημοτικό Συμβούλιο, ότι καλεστήκαμε εδώ από αίτημα της Λαϊκής Εισπύρωσης. Ευχαριστούμε και τους συναδέλφους. Θεωρούσαμε ότι θα ήταν σωστό και καταρχήν σας ευχαριστούμε που μας δεχτήκατε, αλλά θεωρούμε ότι θα ήταν σωστό και σημαντικό σε μια τόσο σημαντική διαδικασία που μπαίνει αυτό το ζήτημα από πλευράς του Δήμου να είχατε πάρει και από μόνοι σας. Δεν θα ήταν, πώς να το πω, πολυτέλεια το να συζητήσουμε για αυτά τα ζητήματα και σίγουρα όχι μέσα σε 3 λεπτά. Υπάρχουν πάρα πολλά βεβαίως ζητήματα. Εκπροσωπούμε ένα χώρο και να πω καταρχήν ότι δεν έρχομαι εκπροσωπώντας τον εαυτό μου. Εκπροσωπώ ένα σωματείο το οποίο όχι μόνο εκπροσωπεί χιλιάδες συναδέλφους, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του αγώνα. Το προηγούμενο διάστημα με μεγάλες κινητοποιήσεις, όλοι θα είδατε φαντάζομαι τις κινητοποιήσεις που έγιναν στο Σύνταγμα, τη μεγάλη κινητοποίηση που έγινε πριν από λίγες μέρες που συμμετείχαν χιλιάδες μουσικοί σε όλη την Ελλάδα, η οποία έγινε από το σωματείο, το Μουσικό Σύλλογο μαζί με το Σωματείο Ηθοποιών. Αυτά τα σωματεία βρίσκονται εδώ πέρα. Σωματεία τα οποία εκπροσωπούν εργαζόμενους στον χώρο του πολιτισμού. Εργαζόμενους, όχι γενικά ανθρώπους του πολιτισμού. Και το λέω γιατί έχει μια σημασία. Όταν μιλάμε γενικά για πολιτισμό, και μπορεί κάποιοι να το φαντάζονται σαν ενιαίο πράγμα, αυτό δεν καταργεί το γεγονός ότι και μέσα στον πολιτισμό υπάρχουν εργαζόμενοι και υπάρχουν και αυτοί που κερδίζουν από τη δουλειά των εργαζόμενων. Και το λέω έχει μια σημασία τώρα, γιατί λέω μια πλευρά επιμέρους τώρα. Ανοίγεται αυτό το ζήτημα που. Ανοίγεται για παράδειγμα το να γίνουν, να αγοράσει ο Δήμος παραγωγές ή να δώσει τη δυνατότητα να δοθούν οι υλικοτεχνικές υποδομές να γίνουν παραγωγές. Όμως καταλαβαίνουμε ότι εδώ πέρα και πάλι δεν θα είμαστε όλοι στην ίδια βάρκα. Δηλαδή, να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα: ότι εμείς αυτά τα σωματεία, και το Σωματείο των Μουσικών που εκπροσωπώ εγώ και το Σωματείο των Ηθοποιών που θα μιλήσει και η συνάδελφος Ήρα Ιρόκου, είμαστε αυτόν τον καιρό και κυνηγάμε θειασάρχες, κυνηγάμε μεγάλους παραγωγούς οι οποίοι έχουν απλήρωτους εργαζόμενους, έχουν εφεσώσει γερά εργαζόμενους. Θέλω να πω ότι δεν είναι ότι ξαφνικά ήρθε ο κορονοϊός, ήρθε η κρίση και ξαφνικά ξεχαστήκαν όλα αυτά και είμαστε όλοι στην ίδια βάρκα. Αυτά τα ζητήματα υπήρχαν, υπάρχουν και καταλαβαίνουμε θα υπάρχουν και το επόμενο διάστημα. Είναι μια πολύ σοβαρή πλευρά αυτή. Ένα δεύτερο ζήτημα που θέλω εγώ να βάλω. Και ξέρετε. Από τον τρόπο που οργανώθηκε, άμα θέλετε, και εδώ πέρα και η συζήτηση, φαίνεται ότι σαν ερχόμαστε όλοι εδώ πέρα, ας πούμε, εκπρόσωποι των καλλιτεχνών και λέμε τα ίδια πράγματα. Εγώ με κάποια πράγματα που υπόθηκαν πριν, το λέω όχι εγώ ατομικά και σαν σωματείο διαφωνούμε. Το ζήτημα κυρίως που βάζουμε δεν είναι το ζήτημα της διαφάνειας, όσο και αν ξέρουμε ότι σε πολλές πλευρές υπάρχουν και αυτές οι πλευρές, αλλά άμα θέλετε να σας πω, κατά τη γνώμη μου, είναι το δευτερεύον ζήτημα. Εμείς το κυρίως ζήτημα που καταλαβαίνουμε είναι, θα ξεκινήσω από ένα ζήτημα, ότι πρώτον πολιτισμός. Το πρώτο στοιχείο πολιτισμός σημαίνει ψωμί. Και μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή δεν βρισκόμαστε σε μια κρίση κορονοϊού. Βρισκόμαστε στο αρχικό στάδιο μιας οξυμένης οικονομικής κρίσης, να το πούμε έτσι, να μην χρησιμοποιήσουμε πιο βαρύγδοπους όρους. Ξέρουμε ότι ο δικός μας ο χώρος των μουσικών, των εργαζόμενων γενικά των καλλιτεχνών, θα είναι από αυτούς που θα πληγούν βαρύτατα, αλλά δεν είμαστε οι μόνοι που θα πληγούμε. Όλοι μας έχουμε αδέρφια εργαζόμενους που δουλεύουν στα σούπερ μάρκετ, δουλεύουν. Εργαζόμενοι, μισθωτοί κτλ., οι οποίοι πληρώνουν τις ίδιες συνέπειες με εμάς. Όλος αυτός ο κόσμος στερείται το δικαίωμα και στη δουλειά και στη ζωή και στην υγεία και στον πολιτισμό. Και εμείς στον πολιτισμό, άμα θέλετε, και τη δικαίωσή μας σαν εργαζόμενοι τη ζητάμε από αυτόν τον κόσμο. Και δεν ζητάμε γενικά έναν πολιτισμό ο οποίος θα είναι είτε ένα κερδοφόρο προϊόν, είτε θα ανοίγει δρόμους για business. Γιατί αυτό το οποίο καταλαβαίνουμε κυρίως ότι. Η κατάσταση μέχρι τώρα, εμείς σας πιστεύουμε σε αυτό που λέτε ότι δεν βλέπετε τον πολιτισμό μόνο σαν ένα προϊόν για κερδοφορία. Υπάρχει και μία άλλη λογική που την καταλαβαίνουμε εμείς, το πώς λειτουργεί μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Ακόμα και όταν μιλάτε για λαϊκό πολιτισμό, μιλάτε για τη δυνατότητα ουσιαστικά. Όχι, δεν το λέω πώς το λέτε στην ουσία. Το λέω πώς εκφράζεται και από τα ίδια τα πράγματα και, άμα θέλετε, και από μία συνέχεια. Γιατί δεν είναι μόνο η σημερινή δημοτική αρχή. Έρχεται από πολύ παλιά αυτή η ιστορία. Θυμόμαστε ακόμα από τον κύριο Κακλαμάνη που ήταν και υπήρχε και παλιότερα αυτή η σκέψη ότι ο πολιτισμός να γίνει βαριά βιομηχανία της Ελλάδας. Και εμείς καταλαβαίνουμε τέλος πάντων ότι ο ρόλος μας σαν καλλιτέχνες περιορίζεται μόνο στο κατά πόσο μπορούμε να ανοίγουμε δρόμους για να στρώνονται για business. Και όλα τα υπόλοιπα περί δικαιώματος του λαού στον πολιτισμό πάνε περίπατο όπως πάει και το δικαίωμα στην εργασία και το δικαίωμα στην υγεία και το δικαίωμα στην εκπαίδευση και όλα αυτά. Θέλω να πω τώρα, επειδή εμείς τώρα μας καλέσατε μέσα σε 3 λεπτά να τοποθετηθούμε. Προφανώς δεν μπορούμε να τοποθετηθούμε σε όλο το ζήτημα. Να πω ότι στις τεχνικές πλευρές, αυτό που είπε και πριν και ο επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης, στις τεχνικές πλευρές συμφωνούμε. Υπάρχουν 2-3 τεχνικά ζητήματα που όντως και εμείς τα βάζαμε. Δηλαδή, για παράδειγμα, το να γίνει ανοιχτή πρόσκληση προς όλα τα σχήματα, προς όλες τις καλλιτεχνικές ομάδες, χωρίς να υπάρχουν περιορισμοί.
Σε αυτά δεν θα διαφωνήσουμε ουσιαστικά. Έχουμε όμως πολύ και θεωρούμε ότι πρέπει να ανοίξει πολύ σοβαρή συζήτηση επί της ουσίας. Για ποιανού το δικαίωμα στον πολιτισμό μιλάμε. Εκεί, άμα θέλετε, είναι η μεγάλη η δικιά μας η ένσταση, ότι διαχωρίζουμε τον πολιτισμό από τον τουρισμό και από αυτό που λέτε οικονομική ανάπτυξη κτλ. Ο πολιτισμός έχει αξία από μόνος του, σαν κοινωνική αξία για μας. Και το ίδιο και το δικαίωμα και των εργαζομένων στον πολιτισμό πρέπει να παίρνει αξία από αυτό το πράγμα και όχι από το αν ανοίγουν περιθώρια για business και για αυτό που λένε οικονομική ανάπτυξη κτλ. Και κλείνω εδώ. Ευχαριστώ πολύ.